Συνεχίζουμε λοιπόν την πρώτη μας διάλεξη με την μία επανάληψη στο μετασχηματισμό ζωή. Όπως τα αναλογικά συστήματα σχεδιάζονται και αναλύονται με, με την κρίση των μετασχηματισμών απλάς, έτσι και στην περίπτωση των συστημάτων διαλειτού χρόνου, πιστοποιείται μια τεχνική αντίστοιχη, η οποία ονομάζεται μετασχηματισμό ζωή. Και όπως ο μετασχηματισμός απλάς μετατρέπει τις διαφορετικές εξισώσεις σε αλληλεγγύες ως προς την αντικατοική μεταβλητή S, έτσι και ο μετασχηματισμός Z μετατρέπει τις εξισώσεις διαφορών σε αλληλεγγύες ως προς την νηγατική μεταβλητή Z. Και οι δύο μετασχηματισμοί αντιστοιχίζουν στα σημεία μιας περιοχής του νηγατικού επιπέδου μία νηγατική ποσότητα. Και το S και το Z δεν έχουν φυσική σημασία, είναι νηγατικές ποσότητες. Εδώ βλέπουμε ένα τρόπο περιγραφής της χρήσης του μετασχηματισμού Z στην επίλυση των εξισώσεων διαφορών. Τι λέει αυτό το σχήμα λοιπόν? Λέει ότι έχουμε μία εξίσωση διαφορών, αυτή είναι το πεδίο νη. Για να λύσουμε έχουμε δύο τεχνικές. Η μία να λύσουμε εξισώσεις διαφορών, δηλαδή να λύσουμε διαφορετικές εξισώσεις με ανώτερα μαθηματικά, κατά τα γνωστά, έχετε μάθει να λύνετε εξισώσεις διαφορετικές. Οπότε από το πεδίο νη ξαναπάμε στο πεδίο νη, δηλαδή στο ίδιο πεδίο μπαίνουμε, είτε να κάνουμε τρία βήματα. Βήμα πρώτο, από το πεδίο νη να πάμε στο πεδίο Z, κάνοντα Z transform. Η εξίσωση διαφορών γίνεται αλγεμική εξίσωση. Δεν περιέχει το νη μέσα, αλλά την νηγατική μεταβλητή Z. Να λύσουμε την αλγεμική εξίσωση και να παραμείνουμε στο πεδίο Z, δεύτερο βήμα, και μετά να κάνουμε inverse transform, έτσι ώστε από το πεδίο Z να πάμε στο πεδίο νη. Αν και αυτό φαίνεται συντομότερο, αυτός ο τρόπος με κρίση του Z-transform είναι σαφώς ευκολότερος. Ο τύπος που δίνεται από την τοποθεσία του Z, δηλαδή για το μετασχηματισμό Z, είναι μια συνάξη χ του νη είναι άθροισμα από μείον άπειρο μέχρι άπειρο της χ του νη επί Z στη μείον νη. Αυτή λέγεται από τον Hurwitz το 1947. Το δε μετασχηματισμό Z το βρήκα το 1952 στο Columbia University. Από τον βλέποντα καθηγητή τον Τζον Ραγκατζίνη και όλους αυτούς που βλέπετε μαζί με τον Κάλμαν, από αυτούς ο Κάλμαν, ο Τζάκετ και ο Φράγκλιν και ο Τζουίκ είναι γνωστοί στο ψηφιακό έλεγχο. Έχουν κάνει να πούν στον αυτόματο έλεγχο. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν συμβάλει στο να ανακαλυφθεί ο Z-transform του 52 στο Columbia University. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο το όνομα. Τώρα, πού χρησιμεύει ο μετασχηματισμό Z στο ανάλυση διακριτών γραμμικών χρονικά ανατράπητων συστημάτων? Πρώτον, βοηθάει για τον αποτελεσματικό υπολογισμό τη απόκριση ενό γραμμικού χρονικά ανατράπητου συστήματο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η συνέλευση στο πεδίο του διακριτού χρόνου, ψ του νη, συνέλευση ει του νη, υπολογίζεται σαν γινόμενο στο πεδίο Z. Δηλαδή, ψ του Z είναι χ του Z επί ει του Z. Αφού είναι γινόμενο, για να βρούμε το ψ του νη μετά, γιατί αυτό θέλουμε να βρούμε, αντί να κάνουμε το γινωμένο inverse Z transform. Αυτό που βλέπετε. Επίσης, αναλύεται η ευστάθεια ενός γραμμικού χρονικά αμετάκλητου συστήματος, εμέσω του υπολογισμού της περιοχής σύγκρισης. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι σε ένα σύστημα διακριτό, για να βρούμε την ευστάθειά του, πρέπει η πόλη να είναι εντός του κλειστού συστήματος, να είναι εντός του μοναδιαίου κύκλου. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές ευστάθειες, θα τις μελετήσουμε πάλι με χρήση του Z-transform σε επόμενες διαλέξεις. Επίσης, βοηθάει για το χαρακτηρισμό ενός γραμμικού χρονικά μετάβλητου συστήματος σε σχέση με τη συμπεριφορά του στο πεδίο της συχνότητας. Δηλαδή, τι είδους φίλτρο είναι, πατυπερατό, ζευγοκρατό, ζευγοκρατικό και ούτω καθεξής. Αυτές είναι οι χρησιμότητες του Z-transform. Πάμε να συγκρίνουμε τώρα τα πεδία S με το πεδίο S και το πεδίο Z. Εδώ βλέπουμε το καρτεσιανό επίπεδο S. Εδώ είναι Z, είναι S, είναι λάθος αυτό, S. Ίσως σίγμα και γιο το μέρος, το ξέρετε αυτό. Το S είναι μια μηχανική μεταβλητή, έχει ένα πραγματικό μέρος και ένα φανταστικό μέρος. Και εδώ είναι το πεδίο Z. Z ίσον R επί A στη γιο το μέρος. Είναι πολικό, με πολικές συντεταγμένες. Ένα ιδιατό σύστημα διακριτού χρόνου λοιπόν είναι ευστατές, τότε λοιπόν που είναι εντός του μοναδιαίου κύκλου. Ενώ στα αναλογικά συστήματα, για να έχουν στάδια, πρέπει η πόλη του κλειστού συστήματος να
αριστερό, νηγατικό ή μη επίπεδο. Να δούμε τώρα μερικές ιδιότητες του μετασχεδισμού του ΣΥΚΑ. Καταρχάς, η χρονική μετατόπιση. Ας υποθέσουμε ότι η μυχή του είναι το αναλογικό σήμα και η μερική κεφαλαίου του ΣΥΚΑ είναι μετασχεδισμένο σήμα κατά ΣΥΚΑ. Έτσι, με μικρά, με κεφαλαία τα μετασχεδισμένα. Τότε, το χ, ο μετασχηματισμός κατά ζήτα του χ, νη, μείον εν κεφαλαίο, είναι ζήτα εις τη μείον εν, χ του ζήτα. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ωραία. Δηλαδή, αν το χ του νη μείον 2, ο δε τραφόρ θα ήταν ζήτα εις τη μείον 2, χ κεφαλαίο του ζήτα. Γραμμικότητα. Εάν ο δε τραφόρ χ του ζήτα αντιστοιχεί στο χ του νη, τότε το α χ1 του νη και β χ2 του νη και με συν και με πλήν, ο Z transform είναι α χ1 κεφαλαίου του ζ συν πλήν β χ2 του ζ. Προσέξτε, μόνο σε άθλημα και διαφορά. Δεν ισχύει ούτε σε γινόμενο ούτε σε πλήγο αυτή η ιδιότητα. Αντιστροφή χρόνου. Το χ του νη, είπαμε, δίνει το χ του ζ και το αντίστροφο. Αυτό σημαίνει το πελάκι, αφήνουμε να αυτά. Τότε το χ στη μείω νη, ο Z transform είναι χ του 1 δια ζ. Θα κάνουμε παραδείγματα να τα θυμηθούμε. Η συνέλιξη. Η συνέλιξη του χ1 νη χ2 νη μαζί με το γινόμενο χ1 κεφαλαίο ζ, χ2 κεφαλαίο ζ. Πολύ χρήσιμη ιδιότητα και αυτή. Η παραγωγή στο πεδίο ζ. Το νη χ του νη, ο ζ τρασφόρ, μα κάνει μείον ζ, δε χ του ζ για δε ζ. Και ισχύει και το αντίστροφο. Τα θεωρήματα αρχική και τελική τιμή. Το χ του μηδενός, είναι το όριο του χ κεφαλαίου του ζ, το ζ τίνει στο άπειρο. Και το χ του απείρου είναι το όριο, δηλαδή το χ του νη. Αν το νη τίνει στο άπειρο, είναι το όριο ζ πλέον 1 χ του ζ, αν το ζ τίνει στο 1. Όλα αυτά είναι οι ιδιότητες του μετασχηματισμού ζ. Αυτές τι τις κάνουμε, τις χρησιμοποιούμε κατάλληλα για να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα τα οποία θα μας χρειαστούν. Προχωράμε. Να δούμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό ζ, ο οποίος δίνεται τη σχέση αυτή που βλέπετε. Δηλαδή, εάν ξέρουμε το χ του ζ και θέλουμε το χ του νη, τότε να ο τύπος 1 δια 2 πι γι, επί το επικαβίλιο ολοκλήρωμα σε μια κλειστή καμπύλη σε, του χ του ζ, ζ εις τη μείον 1 δε ζ. Τι είναι το σε, είναι μια κλειστή καμπύλη, εδώ στην περιοχή σύγκλησης της σοφίας, εδώ στην περιοχή σύγκλησης, που περικλεί η δομή του πραγματικού και φανταστικού άξονα του μεγαλικού επίπεδου. Αυτό το τύπο θα το δούμε μετά. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει δύο τρόπους έβρισης του Z-Transform. Η μέθοδο της διαίρεσης και τη μέθοδο σε ανάπτυξη μερικών πλασμάτων. Άθμα μερικών πλασμάτων. Υπάρχει και άλλη μια μέθοδος, θα την πάρουμε σήμερα, δεν την έχετε υπόψη σας, που είναι η μέθοδος της μηχανικής ολοκλήρωσης. Θα το δούμε σε λίγο. Μέθοδο λοιπόν της ανάπτυξης σε δυναμό σειρά. Η μέθοδος της ανάπτυξης σε άθμα μερικών πλασμάτων. Αυτό τα δύο τα ξέρετε. Η μέθοδος της μηχανικής ολοκλήρωσης. Αυτό τι είναι, είναι ένας τρόπος να βρούμε τον αντίστροφο Z-transform με χρήση του θεωρήματος των ολοκληρωτικών υπολείπων. Residue theory. Θα το δούμε αυτό στο παράδειγμα. Από τους τρεις τρόπους αυτούς, κατά την δική μου άποψη, ο τρίτος τρόπος είναι και ο πιο εύκολος. Να δούμε τη μέθοδο της διαίρεσης. Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζονται δείγματα του αντίστροφου μετασχηματισμού Z και όχι η αναλυτική του έκφραση. Δηλαδή, το χρησιμοποιούμε μόνο όταν θέλουμε να βρούμε τα 3-4 πρώτα δείγματα. Αλλιώς μπορεί να μην βγαίνει τέλειο το υπόλοιπο και να κάνουμε τη διαίρεση αενάως, δηλαδή διαίρεση να καταλάβει πολύ. Διαιρώντας αρνητή με παρονομαστή τη συνάντηση χ του ζ, η χ του ζ φέρνει τη μορφή μια σειρά ως προς ζ. Δεύτερο, είναι η μέθοδος της ανάπτυξης σε άθμα μερικών πλασμάτων. Εδώ τη γνωρίζετε αυτή τη μέθοδο, ονομάζεται Partial Fractions Expansions. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων, επειδή γίνεται εμφανής η επίδραση οποιασδήποτε χαρακτηριστικής ρίζας ή ιδιοτιμής. Και μην ξεχνάμε ότι βοηθάει να αναφύγει σε συμμερικά κλάδια όχι η γη του ζήτα, αλλά η γη του ζήτα διαζήτα. Το θυμάμαστε αυτό, έτσι. Ωραία. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση. Η πόλη να είναι μια εγκεκριμένη πραγματική. Σε αυτή την περίπτωση, αν η χ του ζ διαζήτα είναι αυτή τη μορφή, δηλαδή αριθμητή και παραμαστή, ζ μείον με 1, ο ένα πόλο, ζ μείον με 2, ζ μείον με 3, τότε αυτή αναπτύσσεται σε άσμα μερικών πλασμάτων, σε 1 διαζήτα μείον με 1,
συν σε δύο διεζή, τα δύο διεζή, συν το καταθεσής και εφαρμόζουμε το γνωστό τύπο του χέρι σάρι για να υπολογίσουμε τους συντελεστές των αριθμητών. Σε ένα σε δύο, το θυμόμαστε το τύπο του χέρι σάρι. Ωραία. Ο οποίος βρήκε αυτή τη χέρι σάρι φόρμουλα το Οκτώβριο του 1931. Τι λέει αυτός ο τύπος, ότι οι συντελεστές των πλασμάτων, σε άλλο θα ονομάσουμε, υπολογίζεται από το όριο του ζήτα μείον πεάι, επί πε ζήτα, δια του παρονομαστή, και αφού γίνει η απαλληφή αυτού του πόλου αρχιτή με παρονομαστή, όπου χρειαστεί δηλαδή, βάζουμε όπου ζήτα το πεάι και υπολογίζουμε το σε άι. Σε ένα, σε δύο, σε μη. Εύκολα αυτό το χρησιμοποιούμε. Αυτό βοηθάει για να μην κάνουμε ανάπτυγμα. Ακριβώς. Δεύτερη περίπτωση, πολλαπλή πόλη. Εδώ λοιπόν το γνωρίζουμε αυτό. Το χ του ζήτα διαζήτα είναι αυτή τη μορφή, όπου το νη ονομάζεται βαθμό πολλαπλότητα. Εδώ θα είναι πάνω 2, 3, 4 και πάει λέγοντα. Αυτή την περίπτωση έτσι αναπτύσσεται αυτή η συνάρτηση χ ζήτα διαζήτα. Πώ δηλαδή αναπτύσσεται, σε ένα 1 διαζήτα 2 με 1 και σε ένα 2 διαζήτα 2 με 1 στο τετράγωνο, σύν το καθεξή, σύν σε ένα νη διαζήτα 2 με 1 στην νη, σύν η υπόλοιπη πόλη που είναι διακεκριμένη πόλη σε 2 διαζήτα 2 με 2, σύν το καθεξή. Τότε εφαρμόζουμε τον τύπο του Γεμισάη το προηγούμενο για του διακεκριμένου πόλου, για ποιου δηλαδή, σε 2, σε 3, σε νη, και για του 1, σε 1, 2, σε 1 νη, είναι ο τύπο του Γεμισάη για του πολλαπλού πόλου. Φαίνεται δύσκολο, όμω δεν είναι καθόλου δύσκολο, πιστεύω να το έχουμε μάθει και το χρησιμοποιούμε. Ωραία. Θα κάνουμε και παραδειγματάκια. Τρίτη περίπτωση είναι να έχουμε μηδενικού πόλου, complex rules. Σε αυτή την περίπτωση ανάγεται στις άλλες δύο περιπτώσεις. Η μηχανική να είναι η πόλη, τότε ανάγεται είτε η μηχανική είναι διακεκριμένη, δηλαδή υπάρχει ο μηχανικός και ο σύζυγός του, είτε και πολλαπλή η πόλη. Οπότε θα είναι οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Να συνεχίσουμε με τη μέθοδο της μηχανικής ολοκλήρωσης. Εδώ δεν είναι δύο, είναι τρία που λέμε. Αυτή η μέθοδος τώρα, αυτή δεν το έχετε ξανακούσει καθόλου, οπότε θα είναι καλό να τα ακούσετε. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην αξιοποίηση της σχέσης του ορισμού του αντίστροφου με τα σημαντικού ζήτα. Δηλαδή, πάμε στον ορισμό. Το θυμάστε τον ορισμό. Ένα δια δύο μιλιώδη, το μικαβίλιο, πλήρωμα. Αυτός. Σε αυτό το τύπο βασίστηκε αυτή η μέθοδος. Η χρήση της εξίσωσης 2, να δούμε λίγο ξανά την εξίσωση. Να την κοιμηθούμε. Αυτή. Δηλαδή, κλείσουμε το χειριτοχή του νη από αυτήν εδώ την εξίσωση. Ένα δια δύο μηλιώδη επί το μηκαφίλιο ολοκλήρωμα και ζήτα, ζήτα στη νη μειον ένα τη ζήτα. Εμείς τη γνωρίζουμε, γνωρίζουμε το χ του ζήτα. Να δούμε λοιπόν πώς γίνεται σε αυτό. Η χρήση της εξίσωσης αυτής απαιτεί εφαρμογή του θεωρήματος των υπολείπων που δίνεται από τη σχέση, την σχέση αυτή που βλέπετε, δηλαδή το επικαπήλαιο πλήρωμα FZ, Z, E στην μείον 1 DZ ισούται βάσει του τύπου του κοσί με 2 μιλιών άθροισμα των ολοκληρωτικών υπολείπων F του Z, Z στην μείον 1. Προσέξτε, ο τύπος είχε το 1 δια 2 μιλιών μπροστά, αν θυμάστε. Με το 2 μιλιών θα φύγει. Αν θυμάστε, η σχέση 2 είχε 1 δια 2 μιλιών. Με το 2 μιλιών φέρνει. Άρα, εάν ένα πόλο τη F του Z, Z στην μείον 1 είναι πρωτοβάθμιο απλό, δηλαδή αν έχουμε ένα απλό πόλο, τότε απευθεία βρίσκουμε το υπόλοιπο του. Να, η σχέση 8. Τι λέει λοιπόν αυτό. Έστω ότι έχουμε μία περίπτωση όπου είναι η συνάρτηση 5 διαζήτα πλην 1 και ζήτα πλην 2. Και θέλουμε να βρούμε αυτή τη συνάρτηση στην F του Z, αυτή την F του Z. Τι θα κάναμε στη μέθοδο 2, θα πέραμε το F του Z διαζήτα, και θα είχαμε λοιπόν 5 δια ζ, επί ζ μείον 1, επί ζ μείον 2, θα το σπάρουμε σε τρία πλάσματα, σε άθλημα. Δεν θα κάνουμε αυτό εδώ. Δεν θα διαιρέσουμε καν με το F του ζ δια ζ. Θα πούμε κατευθείαν το εξή. Έχουμε δύο πόλους πραγματικούς, ζ πλην 1 και ζ πλην 2 υπάρχει, είμαστε. Έχουμε ένα πόλο στο 1 και ένα πόλο στο 2. Για το πόλο στο ζ ίσον 1 λοιπόν, κατευθείαν βρίσκουμε το υπόλοιπο. Ποιο θα είναι αυτό, η F του ζ που έχουμε, χωρίς το δια ζ. Επί ζ στην μείον 1, επί ζ μείον 1, όπου ζ ίσον 1. Κάνουμε τις πράξεις και θα βγει κάτι. Αυτό είναι το 1 υπόλοιπο. Και τελειώνουμε, αφήσουμε σε αυτό που θα βρούμε. Για ζ ίσον 2, ό,τι βρούμε είναι το F των 2. Το
το ξαναπώ να καταλάβω. Αν είχαμε λοιπόν την περίπτωση του μυαλό, έχετε μυαλό, όλοι μπορείτε, του 5 διαζήτη από την 1 και ζήτη από την 2, θα έπρεπε με την άλλη τρόπο να κάνουμε διαίρεση με ζήτη πάλι. Θα είχαμε 3 πόλους πραγματικούς, θα είχαμε 3 πλάσματα, 3 τελευταίες, μία μέθοδο που την ξέρετε όλοι. Εδώ δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Παραμένουμε στο έξω ζήτη στο 5 διαζήτη από 1 και ζήτη από 2 και λέμε και 2 πόλους διακεκριμένους. Στο 1 και στο 2. Για τον πόλο στο 1, το υπόλοιπο του είναι αυτό. Όπου βλέπετε άλφα βάζετε 1. Και σε όλο αυτό, όπου βλέπετε ζήτα βάζετε το άλφα, το 1 δηλαδή. Βρίσκεται κάτι. Αυτό ως προς τι θα είναι, ως προς δίφυστα. Αφού βάζετε το ζήτα το 1, θα κάνετε το ίδιο και για ζήτα, για άλφα στο 2. Θα τα αφήσετε και αυτό που βρείτε θα είναι η εύκολη. Πολύ πιο απλό δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, θα κάνω παράδειγμα. Έτσι. Τώρα, αν έχουμε πόλο μη βαθμού, τότε το υπόλοιπο του είναι αυτό. Πάλι δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση σε εκτός απλά. Θυμάστε τι λέγαμε σε ένα, ένα, σε ένα, δύο, σε ένα, τρία. Όχι, με τη μία. Αν έχουμε πολλαπλό πόλο μη βαθμού, που το μίσο 2 για παράδειγμα, τότε κατευθείαν το υπόλοιπο του είναι αυτό. Ποιο είναι το υπόλοιπο του? 1 δια μη μείον 1 παραγωγικό, 1 δια 2 μείον 1 παραγωγικό, 1 δια 1 δηλαδή. Ένα. Επί την ποια παραγωγό, την πρώτη παραγωγό, 2 μην 1, πρωτοπιανού πρώτη παραγωγό, τη έξω ζήτα την ξέρουμε, επί ζήτα εις τη μη μείον 1, επί ζήτα μείον α εις τη μη. Το μη είναι το 2, ο πολλαπλός πόλος, το α είναι ο πόλος που έχει αυτή την πολλαπλότητα, κάνουμε τις πράξεις, δηλαδή μια πρώτη παράγωγο θα βρούμε, και ό,τι βρούμε είναι το υπόλοιπο αυτού του πόλου. Πάρα πολύ απλά μπορεί να υπολογίσουμε, δηλαδή τα αθροίζουμε αυτά και αυτή θα είναι η εφορμή. Είναι σαφώς πιο εύκολη αυτή η μέθοδος. Απλώς συνήθιστε όλοι να χρησιμοποιούμε και να διδάσκουμε την δεύτερη μέθοδο. Εδώ το τυπολόγιο μας είναι η μεταφραστική ζήτα στην Θεοδόνα Απολουθιό, όπως ξέρετε αυτούς όλους. Βιβλία ανοιχτά θα έχετε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Το τυπολόγιο μας. Εδώ είναι οι ιδιότητες του μετασχηματισμού ζήτα. Ωραία. Και να δούμε μερικές ασκησούλες τώρα. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι μικρό 5 λεπτών για μερικές ανάσες για να μπούμε στις ασκήσεις και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή διάλεξη.